Στην σημασία των τριών ιεραρχών κατά την σύγχρονη εποχή αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Μονοβασίας και Σπάρτης κύριος Ευστάθιος, με αφορμή και το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας όρισε την ημέρα αυτή υποχρεωτική αργία και προαιρετική θεία λειτουργία. Όπως λέει ο Σεβασμιότατος, πολλοί καθηγητές θεώρησαν ότι δεν θα πρέπει να πάνε εκείνη την ημέρα οι μαθητές στην Εκκλησία. Για τις λειτουργίες του σημερινού και την αντιμετώπιση των καθηγητών και των μαθητών μίλησε στην κάμερα του Σούπερ ο Μητροπολίτης Μονεβασίας Σπάρτης κύριος Ευστάθιος. Αναφέρθηκε στην εορτή των Τριών Ιεραρχών αλλά και τη σημασία που έχει για τη σύγχρονη εποχή. Καθώς μίλησε για τον αποκαρδιωτικό γεγονός μερικών καθηγητών που δεν ήθελε να εκκλησιαστούν τα παιδιά. Σαν Εκκλησία έκαναμε το καθήκον μας και την υποχρέωσή μας όπως κάθε χρόνο. Κάναμε το βράδυ τον Εσπερινό σε όλους τους ιερούς ναούς και κάναμε και την Θεία Λειτουργία στις 30 του μηνός επίσης σε όλους τους ιερούς ναούς. Εδώ στη Σπάρτη συγκεκριμένα, στον Εσπερινό των Τριών Ιεραρχών που έγινε στον Ιερό Ναό του Οσίου Νίκονος, το λόγο τον είχαν οι διδάσκαλοι και είναι προς τιμήν τους και θεωρώ κατάλληλη τη στιγμή να επενέσω τον διδάσκαλο εδώ της Λακωνίας και μάλιστα της περιοχής Λακεδαίμονος, διότι από πολλά χρόνια με εισήγηση δική μου και με συνεργασία πάντοτε των δασκάλων καθιερώσαμε αυτών των Εσπερινών. Ο ναός του Αγίου Νίκονος ήταν γεμάτος από δασκάλους, εν ενεργεία, συνταξιούχος, από τους προϊσταμένους, από τους συμβούλους και υπήρχε και ομιλήτρια εκ μέρους των διδασκάλων που απέδωσε πάρα πολύ ωραία το νόημα της εορτής και έδωσε μηνύματα που αν τα πρόσεξαν και προπάντων αν τα εφαρμόσουν και οι διδάσκαλοι και όλοι μας, θα έχουμε πολλά να ωφεληθούμε. Μπράβο λοιπόν στους δασκάλους. Την άλλη μέρα εγώ λειτουργήσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Είναι από πολλά χρόνια καθιερωμένος ως τόπος, ως ιδιαίτερος τόπος των σχολείων όταν πρόκειται να κάνουν εκκλησιασμό. Το λέω και σε εσάς και να το ακούσουν και οι ακροτέ μας, ότι ο υπόγειος ναός είναι εγγενιασμένος σε επωνόματι των Τριών Ιεραρχών και γίνεται λειτουργία και κάτω και επάνω. Κάτω λειτουργήσε ένας ιερεύς και πάνω λειτουργήσε εγώ με άλλους ιερείς και τους διακόνους. Θεωρείτο από την μέση εκπαίδευση ότι ήταν ο τόπος της επισήμου εορτής των Τριών Ιεραρχών. Τι εννοούμε όταν λέμε επισήμου? Εννοούμε ότι εκεί έπρεπε να έρθουν οι εκπρόσωποι όλων των σχολείων. Και οι προϊστάμενοι και οι σύμβουλοι και οι αρχές του τόπου, γιατί είχαν στείλει και προσκλήσεις. Μπορώ να πω ότι πήγαμε πολύ κρύα καρδιά την ημέρα εκείνη, διότι έφτασε ένας απόφωνος νωρίτερα ότι δεν θα εκκλησιάζονται τα παιδιά. Ότι το Υπουργείο έστειλε μία εγκύκλιο και θεωρούσε υποχρεωτική αργία και προαιρετική την παρουσία των παιδιών στο σχολείο ή στην εκκλησία. Και πήγαμε κρύα καρδιά. Αλλά άλλαξε η διάθεσή μου όταν είδα ότι μπήκε όλο το δεύτερο λύκειο, όλο το δεύτερο γυμνάσιο μέσα στο ναό και όχι απλώς μπήκαν μέσα τα παιδιά, αλλά ίσως και για πρώτη φορά έμειναν έως το τέλος της Θείας Λειτουργίας χωρίς να βγουν έξω. Τους είπα και εγώ δύο λογάκια να καθίσουν στα καθίσματα που ήταν πάρα πολλά, πότε να σηκώνονται, γιατί είναι και αυτό κάτι. Η ορθοστασία πειράζει όχι μόνο τους ηλικιωμένους και τους νέους. Και επαναλαμβάνω, ήταν ένας εκκλησιασμός υποδειγματικός. Βέβαια σε ένα άλλο σχολείο εδώ και δεν θα ήθελα να το αναφέρω, έκαναν οι καθηγητές άκουσον ψηφοφορία αν πρέπει να πάνε στην εκκλησία ή όχι. Και η πλειοψηφία έδειξε από την ψηφοφορία ότι δεν πρέπει να πάνε στην εκκλησία.